ανακοίνωσαν τη συγκέντρωση και εξελίσσεται σε λαϊκή συνέλευση. Αλλά ο στοιχειώδης πολιτισμός, αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα, επιβάλλει να ακούμε τον άλλο όσο και αν διαφωνούμε, και όταν έρθει η σειρά μας να μιλήσουμε και να πούμε τη γνώμη μας. Διαφορετικά, όποιοι πετάγονται, όταν προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα και κάνουμε συζήτηση, δεν έχουν στόχο να λύσουν το πρόβλημα, αλλά έχουν άλλους στόχους. Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Παρακαλώ λοιπόν όλους τους καλοπροαίρετους που ήρθαν εδώ για να συζητήσουμε, να συνδράμουν και να μην πεταγόμαστε και να κόβουμε τους ομιλητές κτλ. Για να είμαι μέσα στον χρόνο, επειδή έχουμε μάθει και από τη Βουλή. Πραγματικά η αγωνία όλων μας είναι επί του πρακτέλου. Έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες, έχουν γίνει πολλές δημόσιες συζητήσεις, αντιπαραθέσεις πάνω στο ζήτημα και υπάρχουν διάφορες απόψεις. Για το αν θα πρέπει να, πώς θα το πω διαφορετικά, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που έχουμε της μαζικής εισρωής των προσφύγων και μεταναστών. Θα παρακαλούσα στις τοποθετήσεις μας, για να είμαστε πιο ουσιαστικοί, ούτε να επαναλαμβάνουμε όλα αυτά που έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα, ούτε ακόμα και τις επιπτώσεις που είχαμε ως τα τώρα, και ξέρουμε τις επιπτώσεις όλοι μας αγωνιούμε και για τις επιχειρήσεις και για τις κρατήσεις οι οποίες ξέρουμε που βρίσκονται. Είναι το νησί που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, και γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί να καθίσουμε, να συνοηθούμε και να βρούμε λύσεις και να σταματήσουμε τις αντιπαραθέσεις, πώς θα μπορέσουμε έστω από εδώ και πέρα να ανακόψουμε αυτή εδώ την αρνητική πορεία. Ας μην αναλογηθούμε λοιπόν στη ζημιά που έχουμε πάρει και να αφιερώσουμε το χρόνο μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τι έχει γίνει λοιπόν μέχρι τώρα και πού βρισκόμαστε. Οι διαφορετικές απόψεις ως τα τώρα, στο αν θα πρέπει να φτιάξουμε ένα χώρο για να τους πηγαίνουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ή να μην φτιάξουμε, είναι η κύρια αντίθεση, κάτι γνώμη, που μας έφερε μέχρι σε αυτό το σημείο να μην έχουμε κάνει τίποτα. Και κινδυνεύουμε να μην κάνουμε τίποτα. Ήδη με πιάνει υδρότας όταν θυμάμαι αυτό που είπε ο κ. Μπουκαλίδης, ότι 15 του Γενάρη οι αεροπορικές εταιρείες, και θα ήθελα να το ακούσω, έχουμε ακόμα περιθώριο ή τελειώσαμε? Ότι 15 του Γενάρη οι αεροπορικές εταιρείες κλείνουν τα δρομολόγια τους. Οπότε ό,τι και να κάνουμε εμείς από εκεί και πέρα, και κόσμο να έχουμε, σε παρακαλώ, άσε με να τελειώσω. Σε παρακαλώ, πες τη γνώμη σου μετά. Οπότε ό,τι και να κάνουμε και διπλάσιο κόσμο να φέρουμε, δεν θα έχουμε αεροπλάνα να τους φέρουμε. Αυτό πρέπει να δούμε, γιατί δεν έχουμε περιθώριο. Και άρα έχει περάσει ο χρόνος, έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο, πρέπει να είμαστε υπόλοιποι. Η κατάληξη όλης αυτής εδώ της συζήτησης, νομίζω, με χαρά μου βλέπω από ανακοινώσεις από διάφορες πλευρές, ότι είναι θετική. Δηλαδή όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας χώρος να φύγει από την αστυνομία η ταυτοποίηση, να πάει εκτός σχεδίου, και εκεί πέρα βέβαια πρέπει να υπάρχουν κάποιες βασικές λειτουργίες. Δηλαδή να είναι το γραφείο που θα γίνεται η ταυτοποίηση, να είναι ένα ιατρείο, να τους ταΐζουμε εκεί πέρα και να τους, προσέξτε, να τους φυλάτουμε. Δεν θα είναι ξέφραγο αμπέλιο. Αυτή, σε αυτό το θέμα νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Υπήρχε μία, ακούστε με, υπάρχει μία εξαίρεση ως τα τώρα που ελπίζω να έχει αποκατασταθεί. Όταν βρεθήκαμε εγώ και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Παπαδόπουλος, με αντιπροσωπεία, δεν ξέρω αν ήταν όλη η Επιτροπή, αντιπροσωπεία της Επιτροπής τον, στο Λιμνοπότη, των κατοίκων στο Λιμνοπότη, η πρώτη ερώτηση που τους έκανα ήταν: θέλετε το πρόβλημά σας ή να μην γίνει στο Λιμνοπότη και να γίνει αλλού μια δομή, ή δεν θέλετε καθόλου στην ΚΟ? Γιατί είναι ότι γράφουν δεν θέλουμε στο νησί μας. Λέει όχι, δεν θέλουμε πουθενά, και στην Κέφαλο να πάτε δεν θα σας αφήσουν. Καταλαβαίνετε ότι έτσι παίρνετε, όσοι το λέτε, μια μεγάλη ευθύνη για το τι να γίνει στο νησί. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξεπεράσει και το βλέπουμε τις τελευταίες τοποθετήσεις, και πάμε να δούμε πού συμφωνούμε. Για να μην μακρηγορώ. Τι θέλουμε και τι πρόγραμμα έχει η κυβέρνηση ως τα τώρα. Ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης, τι προσπαθεί να κάνει. Και αν νομίζετε ότι χρειάζονται βελτιώσεις, αν νομίζετε ότι χρειάζονται αλλαγές, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Εμείς χθες είδαμε τον κύριο Μουζάλα για να συνοηθούμε, να δούμε πού βρισκόμαστε και να ξέρουμε και τι λέμε. Και είμαστε και εμείς στη διάθεσή σας, και ο κύριος Μουζάλας έχει ανοιχτή την πόρτα του και για φορείς
και για την τοπική αυτοδιοίκηση, οποιοδήποτε βαθμού, να πάνε και να λύσουμε όσο έχουμε καιρό το πρόβλημα, αλλά με λύσεις που να είναι άμεσα εφαρμοστές. Θέλω να τελειώσω με την πρόταση, για να δώσουμε λόγο σε εσάς και να ακούσουμε τις αντιπροτάσεις. Η πρόταση λοιπόν είναι, μαζεύουμε με... Τώρα το παρακάτω σας το είπα και πριν, δεν θα αναφερθούμε τώρα εμείς πώς θα σταματήσουμε τον πόλεμο στη Συρία, πώς θα πείσουμε την Τουρκία, αυτά τα κάνουν άλλοι, έχουν αναλάβει. Εμείς πρέπει να δούμε το σπίτι μας, την αυλή μας. Όσο δεν γίνονται αυτά, μακάρι να γίνουν. Όσο δεν γίνονται, τι κάνουμε εμείς για να προστατευτούμε, να αυτοπροστατευτούμε. Λοιπόν, ποια είναι η απόφαση της κυβέρνησης, ποιο είναι το πρόγραμμα και εκεί πάνω να συζητήσουμε αν γίνονται βελτιώσει ή όχι. Θα είναι ένας χώρος ο οποίος θα είναι φυλασσόμενος. Δεν θα μπαίνω, βγαίνει όποιος θέλει. Θα υπάρχει γραφείο της αστυνομίας για να γίνεται η ταυτοποίηση. Θα υπάρχει δομή. Αφήστε με να τελειώσω αυτό. Ποια είναι η απόφαση. Και μεταφέρθηκε και από τον Υπουργό στους φορείς και από τον Πρωθυπουργό σε συσκέψεις. Και έγγραφα, μάλιστα αυτές τις μέρες θα κάνει και καινούργια επιστολή ο κύριος Μουζάλας που θα τα αναφέρει αυτά. Πώς θα λειτουργεί αυτός εδώ ο χώρος. Θα είναι δυναμικότητας γύρω στα 1000 άτομα. Γιατί. Γιατί οι ροές που είχαμε το περασμένο καλοκαίρι ήταν 1500 κατά μέσο όρο. Πρέπει εκεί να έχουμε τόσα μηχανήματα την ημέρα. Ναι. Πρέπει να έχουμε τόσα μηχανήματα εκεί να μπορούν να διεκπεραιώνονται γρήγορα για να φέρουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η απόφαση είναι το πολύ 48 ώρες που πάνε να πει ότι θα είναι εκεί 48 ώρες. Τους ταΐζουμε, θα τους φροντίζουμε, θα ελέγχονται υγειονομικά. Θα τους παίρνουν μετά τα πούλμαν όταν είναι να φύγουν για το καράβι και θα τους πηγαίνουν στο καράβι. Δεν θα κυκλοφορούν ούτε στην πόλη, ούτε στο τυγκάκι, ούτε στο οποιοδήποτε χωριό, ούτε στους δρόμους κτλ. Τελειώνω. Για να σας δώσω το λόγο. Τελειώνω. Υπάρχει ερώτηση από πολλούς, ποιος μας το εγγυάται αυτό. Ποιος μας το εγγυάται. Αρκεί να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Ό,τι πρόβλημα παρουσιαστεί να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ ενωμένοι. Έρχονται πιο πολλοί και δεν μπορούν να διεκπαιρεωθούν. Να απαιτήσουμε να έρθει έκτακτο πλοίο να τους πάρει. Ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, προβλήματα διαχείρισης. Παρόλο που τα υπάρχουν ενισχυμένες δυνάμεις κτλ. Εδώ είμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε καλύτερη λύση, συμπατριώτες και συμπατριώτες, από το μαζί, το ότι μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το χειρότερο είναι να μην το αντιμετωπίσουμε, να μην το διαχειριστούμε, να το αφήσουμε όπως είναι και καταλαβαίνετε ότι αν πάθαμε τη ζημιά από το καλοκαίρι που πέρασε, θα πάθουμε πολύ μεγαλύτερη ζημιά τώρα, αν το αφήσουμε πάλι, να κυκλοφορούν στους δρόμους, να μαζεύονται κάτω στην αστυνομία, να κατασκηνούν στις παραλίες κτλ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να κάνουμε μία δομή. Πρέπει να βρούμε πού συγκλίνουμε σε αυτό και να το κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί από ό,τι σας είπα και πριν, σε ό,τι μας λένε και υπεύθυνοι, θα έχουμε φοβερό πρόβλημα. Ήδη έχουμε ζημιά, μην πάρουμε τέτοια. Αυτή την τοποθέτηση να κάνω εγώ και στην πορεία μπορούμε να συζητήσουμε.